αισθάνεται το χρέος του απέναντι στη γη που τον γέννησε και τον ανάκαμψε. Πολυσχηδή στο αντικείμενο, μονομερής ως προς την καταγραφή σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο. Τσαρπίστα, Νιγρήτα, Βυσαλτία. Σε όλο του το έργο. Είναι η επιμονή του στην ψηλάφιση και της τελευταίας λεπτομέρειας της καθημερινής ζωής στο χωριό ενδεικτικό του πώς αναλαμβάνεται αυτό το χρέος που ο ίδιος και ο Θεός ανέλαβε. Και η τελευταία λεπτομέρεια να είναι διασταυρωμένη. Έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά το ρόλο του διασώσης κληρονομιάς μας και αυτού που κουβαλάμε όλοι μέσα μας σαν τερπνή, όπως μας διαμόρφωσε και πέρασε μέσα μας στην οτροπία και στην ψυχοσύνθεση του καθενός μας, σαν αξίες και αρχές του χωριού. Πάμε παράπονα, γιατί ο κύριος Πασαρούς δεν έγινε κανένας. Λοιπόν, δεν είμαι αρκετά ενδιαφέρον ο μιλητής και αντιδρώνει. Λοιπόν, τελειώνω. Είναι γνωστό ότι ο συγγραφέας ο Λούκος Πασχαλούδης δεν αρέσκεται σε δημόσιους επέμβους. Αλλά ξέρει και ο ίδιος πώς με γνωρίζει προσωπικά. Έλεγα ότι είναι γνωστό ότι ο συγγραφέας δεν αρέσκεται στις δηλώσεις επέμβους. Αλλά και εγώ δεν αρέσκομαι και ως γνωρίζω προσωπικά το ξέρουν σε κούφιες που μπω τις κολακίες, ειδικά δημόσιες. Λόγω οικογενειακής παράδοσης, θυμάμαι τον Μπαρμπατζότσο τον παππού που με έλεγε εμείς είμαστε νουλάδες και δεν παρακαλάμε κανέναν. Ίσως μου το πέρασε προς την ύπνη. Αναγκάζομαι να καταφύγω στην ύπνη του έργου του Λούκου Πασχαλούδη, διότι το προκαλεί. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις με άλλον τρόπο για την παραγωγή του. Και μάλιστα, προσωπικά και θεωρώντας, εκφράζω μια γενιά συμπατριωτών μας, τους τσαρπιζνούς Θεσσαλονίκης, τα παιδιά της γενιάς εσωτερικής μετανάστευσης, που χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μέσα από τα βιβλία του μάθαμε το χωριό μας και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, τακτοποίησε τις μνήμες μου και τις σκέψεις μου για αυτό που ήταν η τερφνή σαν τόπος καταγωγής. Θέλω επίσης να, και χωρίς να θεωρηθεί υποκριτικό αυτό και σε ανταπόδοση των διθυράμων σε εισαγωγικά από το ξάδερφό μου για μένα πριν από λίγο, να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ και στον Σύλλογο Τερπνών Θεσσαλονίκης, που όλα αυτά τα χρόνια πλαισιώνει και ενθαρρύνει τη συγγραφική προσπάθεια του Πασχαλούδη. Το εκδοτικό έργο είναι συνένωση των δυνάμεών τους, καρπός της συνεργασίας τους και γι' αυτό σε βάθος χρόνου έχει την αξία που προαναφέραμε σαν συλλογικό εκδοτικό έργο του Πνευματικού Κόμπου του Λούκου Πασχαλούδη και της υποστήριξης του Συλλόγου των Τερπνών Θεσσαλονίκης. Τέλος, παρόλο που υπόθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα στη σημερινή εκδήλωση, παρατήρησε ότι μεταξύ των χορηγών της έκδοσαν η Φιμπράν. Θα μου επιτρέψει να αναφερθώ σε εταιρεία και όχι σε πρόσωπο. Θα αναφέρω ένα προσωπικό βίωμα από ένα ταξίδι μου στην Πορτογαλία. Πολύ σύντομο θα είναι. Πηγαίναμε το τρένο από τη Λισαβόνα στο Πόρτο. Με τη γυναίκα μου, αλλού το ταξίδι. Και χαζεύοντα το τρένο, όπω πιάνει την κοντά στον Ατλαντικό τη θάλασσα, ο Βάρε Πίνιο προ τα εκεί τέλο πάντων, ξαφνικά βλέπω δίπλα σε γραμμέ Φιμπράν. Αγνοούσε ότι είχατε εργοστάσιο εκεί. Η συγκίνηση που ένιωσα αποτυπώνεται και στον τρόπο που μιλώ αυτή τη στιγμή. Τερπνή στην Πορτογαλία. Λοιπόν, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερόμουν στην προσφορά της εταιρείας, όχι μόνο στο ίδιο το χωριό ή στο σύλλογο, και δεν αναφέρομαι σε αγαθοεργίες και δωρεές οι οποίες και υψηλό φρόνημα δείχνουν και είναι πράξεις μέγιστης ηθικής αξίας. Αναφέρομαι σε μια επιχειρηματική επιλογή και μόνο, της εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας εταιρείας Δερπνή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το χωριό να γλιτώσει από τη δημογραφική αιμορραγία και την
μείωση του πληθυσμού του χάρη στα μεροκάματα που παίρνουν οι χωριανοί μας. Και κανένας συγγενής μου, κοντινός τουλάχιστον από όσο ξέρω, δεν δουλεύει σε αυτήν την πράγμα. Όφυλα να το πω. Τον κύριο Αναστασία, λοιπόν, η σχέση που είχα ήταν 2 ώρες στο γραφείο του σε μια συνέντευξη πριν 10-12 χρόνια. Αλλά παρόλο που και ο ίδιος ξέρω ότι δεν άρεσε δημόσιο επένους, θα του κέσαρα στο κέσαρα. Κατά του άρχοντος του άρχοντος. Κλείνοντας, θεία Νίκο, θέλω να σου πω ότι καμαρώνω πραγματικά για τη μοναδικότητα, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξία της δουλειάς σου. Και η συνολική προσφορά σου στο χωριό, πνευματικό κεφάλαιο, σε αποκάλεσε ο πρόεδρος, πολύ εύστοχα, σε κάνει στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον τη μεγαλύτερη πνευματική προσωπικότητα που έχει αναδείξει τελικά μετά τον πόλεμο. Και επίτρεψε, γιατί πριν τον πόλεμο δεν υπήρχε. Και επίτρεψέ μου να σου θυμίσω την αφιέρωση που μου έγραψε στο αντίτοπο βιβλίο που με έστειλες. Με την ευχή να κρατήσω άσβεστο το ενδιαφέρον μου για τον τόπο μας. Η μετάβασή μου από την Αθήνα σήμερα, ειδικά για την εκδήλωση, για να είμαι κοντά σου πατριώτης και σε σένα, νομίζω είναι η ελάχιστη απόδειξη του πόσο σοβαρά παίρνω υπόψη τις προτροπές σου και πόσο μετράνε για μένα. Να είσαι πάντα γερός και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα θα το πω. Το ήξερα.